Δεν μπορεί σε ένα εστιατόριο που πάει να φάει για να ξέρουμε. να πει, α πούμε. Τώρα στο όρο μιλά, ξέρω εγώ να κάνει σκηνή. Παιδιά, τι είχε να κάνω σκηνή, ναι. Απαναγία. Τι μου δεν ζηλεύει. Είμαι ζηλιάρα. Δηλαδή τι σκηνή. Όχι πάρα πολύ, αλλά ναι. Συγγνώμη, γύρισε ένα άνθρωπο και είδε μια ωραία γυναίκα. Έφκαλε κατευθείαν κότσινο. Κίτρινη, είπα. Ένα λεπτό. Κοιτάζει μια γυναίκα με πια. Βλέπει, περνά μια γυναίκα ωραία. Κοιτάζει, δεν κοιτάζω την κι εγώ, οκ. Okay. Μπορεί να γυρίσω, να πω. Μια φορά είναι εντάξει. Εντάξει, αγαπη μου, είναι ωραία. Άρεσε σου. Και να μου πει ναι, είναι ωραία. Μα ωραία γυναίκα. Στην δεύτερη φορά. Πολλά λογικό, ωραία. Πολλά φυσιολογικό. Δώσ' μου την κίτρινη, okay. Πώς την πιάνω την κίτρινη. Τούτη ήταν η κίτρινη, το άρεσε σου. Okay. Τούτη είναι η κίτρινη. Η κόκκινη. Η δεύτερη φορά που θα γυρίσει να τη δει. Και να το κάνει πιο πονηρά, ναι. Όμως, χωρίς να πρέπει εσύ. Να το δω εγώ, εντάξει, χωρίς να τον βλέπω εγώ και γυρίσει, νομίζει ότι δεν τον βλέπω βέβαια, γυρίζει να τη δει, εννοείται ότι... Ναι, τι θα κάνεις ρε παιδιά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποτιμητικό με το να συνοδεύεις, μια γυναίκα. Και μιλώ για σχέση μακροχρόνια, να συνοδεύεις μια γυναίκα και να γυρίζεις να βλέπεις επανελειμμένα μια άλλη γυναίκα που καθίζει απέναντί σου. Και πες το βλέμμα του απλά Το βλέμμα του απλά έπεσε μπάνω, άλλο να το καταλάβω. Το βλέμμα του έμεινε μπάνω, πάλι να το καταλάβω. Διότι έρχεσαι μετά και να λύσεις. Μα τι εφόρησε, τι έμεινε μπάνω, ναι, και αν είναι στατιστικά. Πες ότι επαλάβωσε ρε παιδί μου που λέμε, έμεινε ας πούμε, έσβησε εκεί. Έσβησε, να σκέφτεται κάτι άλλο. Να μην εσβηστός και αμέ εφιστάτω και πάει πάει. Αγαπώ. Δεν μου λες αυτόν, όλοι οι άντρες θα κοιτάνε γυναίκες και οι γυναίκες θα κοιτάνε τους άντρες. Άλλο να κοιτάνε. Και θα κοιτάνε και πολλή ώρα, δεν θέλω να σε αποτεύσω, μισή ώρα και μια ώρα και θα ψάχνουν στον χώρο και να σου πω κάτι. Το φλερτ είναι μέρος της ζωής μας, δεν μπορώ. Όχι, Χριστιανά μου, το φλερτ είναι μέρος της ζωής σου, με παντρευτείς ποτέ. Όχι, γενικά είναι. Αλλά για να προσβάλλεις τον άνθρωπο που δίπλα σου. Δεν είναι θέμα προσβολής, είναι μέρος της ζωής μας. Δεν είπα εγώ ότι θα πας να κάνεις κάτι, αλλά δεν προσβάλλεις τον άλλο που είναι δίπλα σου. Προσβάλλεις. Όταν φλερτάρεις κάποιον άλλο. Προφανώς ναι, αλλά είτε είναι δίπλα σου εκείνη την ώρα, είτε δεν είναι. Απλά είσαι σε σχέση μαζί του, τον προσβάλλεις. Ναι, τον προσβάλλεις. Έχεις δίκιο. Αλλά έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Αν η φύση του ανθρώπου είναι αυτή και δεν μπορεί να την αλλάξει, τότε του συνιστώ να μην παντρευτεί ποτέ. Ναι, σωστό κι αυτό. Και αν το έχει ο άνθρωπος, αυτόν το έχει παιδιά. Το να κοιτάξει κάποιος. Έχει εμπειρία, Ανιέλα. Λέω, εγώ θεωρώ, κοίτα, εγώ ένα μέρος θεωρώ ότι ναι, αν περάσει, ας πούμε, μια όμορφη παρουσία, να πεις, οκ, okay, είναι όμορφος ή είναι όμορφη. Δεν μέχρι και... εκεί είναι να μην δώσεις το δικαίωμα, πιστεύω. Είτε είναι μαζί σου και το κάνει, είτε είναι με τους φίλους του. Πρέπει να είναι... Δεν έχεις δικαίωμα, παιδιά, να είσαι με κάποιον άνθρωπο και να μην είσαι κολλημένος σε κάποιον άλλον και να το... Μπορεί, τι είναι ο άλλος, πρώτα-πρώτα, μπορεί να γνωστός. Σκέφτηκες, δηλαδή να την πέσει ο φίλος μου στη φίλη μου ενώ δεν ξέρει ότι είναι φίλη μου. Πώς θα νιώσω εγώ, δεν με προσβάλλει. Δεν είπα να την πέσει. Εγώ είπα ότι θα την κοιτάζει, θα τον κοιτάζει. Ένα πώς είναι τώρα. Φλερ. Α, θα τον κοιτάζει και να την κοιτάζει κιόλα. Θα έχει και ανταπόκριση του το πράγμα. Μετά πάει κάπου αλλού το θέμα, Κωνσταντίνα. Είναι μετά, sorry, Χριστιανά. Απλά πιάνει την μετά από την κίτρινη. Με το φανάρι. Μετά από την κίτρινη και την κότσινη, πιάνει την τσεντό σου και φεύγει. Ναι, κυρία. Λε που απολαύσει τη βραδιά σου. Εντάξει, δεν θέλω να. Έχει άλλου ανθρώπου που μπορεί να μα βλέπουν εμά. Αυτό ακριβώς λέω. Κάποιον άλλον. Αυτό. Επανειλημμένα. Τέλος πάντων. Θα σου πω ότι λατρεύει να του κάνεις κομπλιμέντα. Κιόλας. Κιόλας. Δεν φτάνει που μπορεί να λες. Θέλει κομπλιμέντα, καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι τούτη έρευνα τάραξε μας λίγο. Τάραξε με μένα. Ναι, λατρεύει να του κάνεις. Μπορεί να μην το παραδέχεται, αλλά του αρέσει πάρα πολύ να του πεις, ας πούμε, αγάπη μου, μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, μ' αρέσει όπως είσαι, μ' αρέσει όπως δήθηκες. Του αρέσει το άντρα αυτό το πράγμα. Δεν σε έρευνε, επειδή βγάλουμε λίγο εκτός ελέγχου και επειδή είμαστε στην τηλεόραση, πρέπει να τις αποφύγουμε λίγο. Τι θέλεις να λέμε, για την κλιματική light. Αλλαγή. Κάτι πιο light. Νομίζω ότι δεν τι επηρεάζει το περιβάλλον αυτό. Ναι, κάτι δεν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να